Στοιχεία για το σπίτι μου όμως έχουμε, που είναι ένα Βεβαίως. Πρόγραμμα το οποίο τρέχει τώρα και προκαλεί και πολύ ενδιαφέρον, ειδικότερα στους νέους. Ναι, σπίτια δεν έχει. Ακριβώς. Ακριβώς. Να πούμε λοιπόν ότι. Θα πρέπει να διπλασιαστεί άμεσα το κονδύλι, γιατί όπου να είναι θα τελειώσει στην ουσία η πρώτη φουρνιά. Είναι έως 22 Μαΐου τα επίσημα στοιχεία, τα οποία λένε ότι έχουν υποβληθεί 31.506 αιτήσεις, εκ των οποίων οι 13.632 έχουν αξιολογηθεί, είναι ποσοστό δηλαδή 43%. Από αυτές οι 9.414 έχουν λάβει προέγκριση, ποσοστό δηλαδή το 69%, και 2.071 έχουν ολοκληρώσει με μέσο όρο δανείου τα 104.835 ευρώ. Έχουν δεσμευτεί 162.834.000, δηλαδή το 43% από τον προϋπολογισμό. 70% των αιτήσεων είναι δικαιούχοι με εισόδημα από 12 έως 24.000 και σημαντικό, 64% των αιτήσεων, δηλαδή τα 2/3 σχεδόν, είναι από ζευγάρια. Mm-hmm. Είναι δηλαδή αυτοί οι οποίοι ο ένας από τους δύο πρέπει να έχει το ηλικιακό όριο. Πάντως, να πω τώρα κάτι, επειδή λέμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και είναι πάρα πολύ λογικό αυτό. Εμένα τουλάχιστον δεν ξέρω αν στο μυαλό σας φέρνει το πρόγραμμα παλαιότερα, τα προγράμματα του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας. Επί της ουσίας, αυτό είναι μια αλλαγή. Ότι δεν πήγαινες να ψάξεις για σπίτι, αλλά σου έδινε σπίτι ο ΟΕΚ. Έτσι δεν είναι. Ο ΟΕΚ είναι ένας οργανισμός. Έβγαζε και προγράμματα ΟΕΚ επιδοτούμενου επιτοκίου που έψαχνες και εσύ όπως είναι αυτό. Ακριβώς. Έβγαζε και άλλα με παραχωρητήρια που στα έδινε μόνος του. Επειδή μνημονιακά ο ΟΕΚ έβαλε λουκέτο, πέρασε επί της ουσίας στη ΔΥΠΑ πλέον, στον ΟΑΕΚ. Θεωρώ ότι έχει νόημα να μπουν κάποια στιγμή στη διαδικασία να επιδοτήσουν το επιτόκιο αντί αυτού ή ακόμα και στη δημιουργία εργατικών κατοικιών όπως είναι είχαμε κάποτε. Έχει εξαγγελθεί αυτό το πρόγραμμα. Ναι. Και μάλιστα όχι εργατικές κατοικίες. Δίνει το δικαίωμα σε οικόπεδα του δημοσίου. Mm-hmm. Έχει νομοθετηθεί, ακόμα δεν έχει τρέξει. Ναι. Να πάει ο κατασκευαστής να ανεγείρει κάποια οικοδομή. Από αυτή την οικοδομή, ακριβώς με την παροχή, να δώσει ορισμένα διαμερίσματα στη ΔΥΠΑ για να μπορέσουν να μπουν πλέον μέσα οι άνεργοι. Μάλιστα.